Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να καλησπερίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Σοφία Μαυρίδου, την Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, για να μιλήσουμε για έργα στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας. Να την ακούσουμε λοιπόν. Καλησπέρα, κυρία Μαυρίδου. Κύριε Χαρδινίτση, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατάς. Αλλά πριν μιλήσουμε για κάποια έργα ή για κάποιες δράσεις της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, θα ήθελα να πω ότι σήμερα ήταν μια εξαιρετική μέρα για όλους μας, για την αλληλεγγύη, για το συνδυασμό του Απόστολου του Τζιτζικώστα. Μια παρουσία πραγματικά σημαντική για όλους στην περιφέρεια. Μια μέρα σημαντική γιατί δεχθήκαμε νέα πρόσωπα, νέες ιδέες, νέους ανθρώπους. Και επειδή μιλάμε για νέους ανθρώπους, θα ήθελα να πω ότι εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, πέρα από τους ήδη 6 υποψηφίους περιφερειακούς, που ο καθένας πραγματικά έχει να δώσει κάτι ιδιαίτερο στο συνδυασμό και στον τόπο του, δεχθήκαμε στην οικογένειά μας ένα ακόμη παιδί, ένα παιδί του τουρισμού, τον Απόστολο τον Τζόβα, το γιο του Γιώργου του Τζόβα από την Νότια Πιερία, που μαζί με τον κύριο Τσιμίτρη, με τον κύριο Αγγέλου, με τον κύριο Μπιτόπουλο, την κυρία Ελευθεριάδου, τον κύριο Τσιφοδήμο και τον κύριο Ρέχα, θα δημιουργήσουν μια πολύ δυνατή ομάδα για να δούμε πραγματικά με ακόμη πιο σημαντικές ιδέες, με νέες ιδέες, ανεξάρτητες ιδέες, ιδέες συλλογικές και ενωτικές, την πρόοδο της Πιερίας και ευρύτερα της περιφέρειας. Λοιπόν, να υπενθυμίσω εγώ, κυρία Μαυρίδου, ότι θα έχουμε την ευκαιρία να την παρακολουθήσουμε την εκδήλωση αυτή αμέσως μετά το τέλος του Δελτίου Ειδήσεων και να πάμε λίγο στα έργα λοιπόν της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας. Βλέπουμε ακριβώς, ήδη και τα πλάνα μας. Μιλώντας πριν μιλήσουμε για το έργο, για ένα έργο αποκατάστασης ζημιών και καταστροφών που είχαν προκληθεί από έντονα καιρικά φαινόμενα στην Νότια Πιερία, σε μια εργολαβία που αφορούσε κατασκευή τεχνικών στην 5η Επαρχιακή Οδό με Διασταύρωση προς Βοντού. Θα ήθελα να πω δύο πραγματάκια για όσα υπόθηκαν χθες από τον Αντιπεριφερειάρχη και υποψήφιο Δήμαρχο της Περιφερειακής Ενότητας Σηματείας σχετικά με την ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού και τις δράσεις που κάνει η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας. Σε αυτό πλέον συγκλίνουμε σημαντικά και εμείς. Έτσι λοιπόν, σε μια μεγάλη έκθεση θρησκευτικού τουρισμού που γίνεται στην περιοχή Ρέγκεσμπουργκ της Γερμανίας, συμμετέχει και η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, δίνοντας στίγμα στα σημαντικά βήματα που γίνονται για αυτόν τον τομέα του τουρισμού, όπου βρίσκεται πολύ ευδόκιμη η περιοχή μας και με τον νέο Μετροπολίτη, το Σεβασμιότατο, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας κάνοντας αγιασμό και παρουσιάζοντας ένα έργο της ιεραποστολής του σε κάποια προγενέστερη χρονική στιγμή, δεσμευτήκαμε σε μια αλληλοεκατέρωθα συνεργασία που μπορεί να βοηθήσει τον τόπο μας, αλλά ευρύτερα και την Ορθοδοξία. Πολύ σημαντικά βήματα, τα οποία πιστεύουμε θα βελτιώσουν, γιατί ο θρησκευτικός τουρισμός δίνει ένα άλλο βήμα και μια διαφορετική όθηση ευρύτερα στον τουρισμό της περιοχής μας. Και με την συμβολή λοιπόν του Μητροπολίτη Κύτρους, η προσπάθεια για την ενίσχυση του τουρισμού μας, λέτε, κυρία Μαυρίδου. Πιστεύουμε ότι θα γίνει μια πολύ καλή συνεργασία, γιατί και με τη συνεργασία των Δήμων και των υπολείπων φορέων, αλλά πρωτίστως με την Εκκλησία που έχει να προσδώσει πραγματικά νέες ιδέες και κάτι διαφορετικό, πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουμε, γιατί η περιοχή μας, κύριε Χατζημίτση, πέρα από τα μοναστήρια της, έχει πολλά βυζαντινά μνημεία, έχει να επιδείξει θρησκευτικούς τόπους, οι οποίοι είναι ιδιαιτέρως ελκυστικοί, όχι μόνο για την ανάπτυξη του εσωτερικού τουρισμού, αλλά ευρύτερα για την ανάπτυξη και του οδικού τουρισμού, ευρύτερα της Ρωσίας, όπου έχουμε μεγάλο βαθμό επισκεψιμότητας, των Βαλκανικών χωρών και όχι μόνο. Λοιπόν, πολύ σημαντική η πληροφορία και αυτή, κυρία Μαυρίδου. Να πάμε τώρα, βλέπουμε ήδη και στα πλάνα μας τα έργα. Να πούμε λοιπόν ακριβώς σε αυτό το έργο μιας μελέτης καταρχήν, η οποία είχε συνταχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, με προϋπολογισμό μελέτης γύρω στις 400.000 ευρώ. Έχουν γίνει εργασίες οι οποίες ανέρχονται σε ποσό σύμφωνα με τη σύμβαση σε 225.699 ευρώ και είναι εργασίες που αφορούν την απορροή των ομβρίων υδάτων στην 5η Επαρχιακή Οδό με Διασταύρωση Ευρωντού. Είναι στο σημείο του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Δίου. Με αυτές τις εργασίες έχει καθοριστεί η εφιστάμενη τάφρος
στην πλευρά του δημοτικού διαμερίσματος Καρίτσας. Mm-hmm. Έχει κατασκευαστεί ανοιχτή και κλειστή διόρυγα διαστάσεων στη συμβολή της Εθνικής Οδού προς το δρόμο, προς το δημοτικό διαμέρισμα της Επαρχιακής Οδού με το δρόμο του δημοτικού διαμερίσματος Βροντού. Έχουν τοποθετηθεί σιδηρά κυκλειδώματα και στη θέα κατά μήκος της ανοιχτής διόρυγας. Έχει ασφαλτοδοστεί τμήμα της παράλληλης τάφρου και έχουν διευθετηθεί όλες οι υποχρεώσεις προς τρίτους. Κατασκευή περίφραξης και έχει αμοχαλικοστρωθεί ένας αγροτικός δρόμος παράλληλα με την τάφρο που βρίσκεται παράλληλα με την περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος Καρίτσας. Mm-hmm. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφέρω ότι η καθυστέρηση της έναρξης των εργασιών που είχαν ξεκινήσει από την κατασκευή προέκυψε από το γεγονός ότι δεν είχαν εξασφαλιστεί εγκαίρως οι διαδικασίες απολωτρίωσης που γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά ότι είναι χρονοβόρες και παραχώρησης ιδιοκτησίας από το Δήμο, ο Λίμπου 2 πρώην Δήμου, γιατί ένα τμήμα του έργου διέρχονταν μέσα από ιδιοκτησίες ανοιχτή διόρυγα. Αυτό που θα ήθελα να επισημάνω, όπως και σε αυτό το έργο, όπως θα το δούμε και στην ενημέρωση που θα γίνει με το δρόμο Βρίας Ρητίνης που γνωρίζετε το μεγάλο, τη μεγάλη αυτή πληγή μας σε εκείνο το σημείο, έχουν σχέση πραγματικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Πάρα πολλά έργα και πάρα πολλές, μελέτες οι οποίες έχουν ξεκινήσει για αποκατάσταση έργων καθυστερούν πάρα πολλές φορές από προβλήματα που δημιουργούνται μέσα από τις ιδιοκτησίες και μέσα από τις απαλωτριώσεις. Προσπαθούμε πάρα πολύ και νομίζω ότι το αποτέλεσμα μετράει, γιατί αυτά είναι μικρά έργα, καινοτόμα έργα που βοηθούν τον πολίτη. Mm-hmm. Και πιστεύουμε μέσα από τη δράση, την τεχνική και το τεχνικό πρόγραμμα της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και ευρύτερα της Περιφέρειας, ότι κάνουμε έργα τα οποία να διασφαλίζουν και να μπορούν να στηρίζουν την καθημερινότητα του πολίτη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στις μικρές τοπικές κοινωνίες. Να πάμε τώρα και στη Ράχη, κυρία Μαυρίδου. Στη Ράχη. Ναι, σε ένα άλλο κομμάτι εκεί ανάπλασης που έχει τελειώσει, ένα πραγματικά έργο που είχε ξεκινήσει από την πρώην νομαρχία και ολοκληρώνεται. Ένα πολύ σημαντικό έργο στην περιοχή του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Πέτρας, στην ιστορική Ράχη με τα ιδιαίτερα γνωρίσματά της και νομίζω όπως ακριβώς παρουσιάζεται αναδεικνύεται η σημαντικότητα του έργου που έχει γίνει και έχει ολοκληρωθεί από το Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας. Ακριβώς όπως απεικονίζεται. Τα είδαμε και τα πλάνα μας. Άρα λοιπόν έργα κυρία Μαυρίδου τα οποία σίγουρα έργα αναβαθμίζουν, την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Ενημέρωση θα παρουσιάσουμε και το θέμα των τεχνητών υφάλων που έχουν ξεκινήσει στο Κύτρος και στο Λιτόχωρο Πιερίας. Mm-hmm. Σημαντικά έργα που μπαίνουν μέσα σε ένα που είχαν ξεκινήσει μέσα σε έναν σαφή προγραμματισμό. Έργα που προσπαθούμε να δημιουργούμε και να είναι ευδόκιμα, γιατί καταλαβαίνετε ότι και μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων αλλά και μέσα γενικά από τους πόρους που διατίθενται για την υλοποίηση έργων έχουν μειωθεί κατά πολύ. Ωστόσο ιεραρχούμε τις ανάγκες σύμφωνα με τα αιτήματα και με τις ανάγκες των κοινωνιών και βασικά των αναγκών που δημιουργούνται στους τρεις δήμους. Mm-hmm. Κύριε Μαυρίδου, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό σας βράδυ. Εγώ να σας ευχαριστήσω κύριε Χατζημίτση. Να είστε καλά.